Την απλοφτέρου γημίνη εμπρός μου σε σημνίστε, κόρες εσείς γλυκόφωνες του Δία Κρονίδη, έμπειρες στην οδή, που λάμψει ουρανοφανέρωτη τη γη περί τη λίγη, από τα θάνατο κεφάλι της και ξεπηδούν μύρια στολίδια από το λαμπερό της φέγγος. Η τεχνολογική εξέλιξη των τελευταίων 50 ετών μας επέτρεψε να αποκτήσουμε μια καλή γνώση του ηλιακού μας συστήματος. Εξειδικευμένα διαστημόπλια και τηλεσκόπια μας έδωσαν λεπτομερείς πληροφορίες για τον ήλιο και τους πλανήτες του και βεβαιωθήκαμε ότι είμαστε ο μόνος πλανήτης του ηλιακού συστήματος που έχει ζωή. Το ηλιακό μας σύστημα ταξιδεύει γύρω από το κέντρο του γαλαξία μας με ταχύτητα 800.000 χιλιόμετρα την ώρα. Παρόλη τη μεγάλη ταχύτητα κάνει 200 εκατομμύρια χρόνια για μία περιφορά. Το ηλιακό μας σύστημα άρχισε να σχηματίζεται πριν 5 δισεκατομμύρια χρόνια. Σύμφωνα με την πιο αποδεκτή σήμερα θεωρία, ξεκίνησε από ένα μεσοαστρικό νέφος αερίων και σκόνης που περιστρέφονταν για εκατοντάδες εκατομμύρια χρόνια. Λόγω της βαρυτικής έλξης, το νέφος αυτό άρχισε να συστέλλεται και τα αέρια να συγκεντρώνονται στο κέντρο με αποτέλεσμα να αυξάνει η θερμοκρασία και η πίεση. Καθώς συνεχιζόταν η συστολή του, το αέριο έπαιρνε πεπλατισμένη μορφή λόγω της περιστροφής του. Η σύσταση του νέφους ήταν κατά 99% υδρογόνο και ήλιο σε αναλογία 3:1. Καθώς το νέφος συνέχισε να περιστρέφεται, η πυκνότητα στο κέντρο αύξανε γρήγορα, σχηματίζοντας μια τεράστια σφαίρα αερίου. Στο κέντρο της αέρινης σφαίρας η θερμοκρασία και η πίεση μεγάλωναν και ο πρωτοήλιος ακτινοβολούσε θερμότητα στο μεσοαστρικό χώρο. Στη συνέχεια η μεγάλη αύξηση της θερμοκρασίας και πίεσης προκάλεσαν την έναρξη των πυρηνικών αντιδράσεων. Στο μεταξύ, γύρω από τον πρωτοήλιο, σχηματίστηκαν εκατομμύρια πλανητίσκοι, από τους οποίους οι μεγαλύτεροι αύξαναν γρήγορα σε μέγεθος, έλκοντας τους γειτονικούς τους και σαρώνοντας τις περιοχές των τροχιών τους. Οι μικρότεροι έμπαιναν σε τροχές γύρω από τους πρωτοπλανήτες, ενώ κατά μία εκδοχή κάποιοι άλλοι απομακρύνθηκαν προς την περιοχή γύρω από το ηλιακό σύστημα, όπου αποτέλεσαν τους πυρήνες των κομητών. Οι πλανήτες που βρίσκονται πιο κοντά στον ήλιο είναι οι μικρότεροι και το εσωτερικό τους αποτελείται κυρίως από μέταλλα. Εκτός από τη Γη, γήινοι πλανήτες ονομάζονται και ο Ορυμής, η Αφροδίτη και ο Άρης, γιατί έχουν μέγεθος και σύσταση ανάλογα με εκείνη της Γης. Οι εξωτερικοί πλανήτες, με εξαίρεση τον Πλούτονα, είναι μεγαλύτεροι και έχουν συγκρατήσει περισσότερο αέριο. Πλησιάζοντας τον ήλιο από τον Πλούτονα, συναντούμε τον Ποσειδώνα, τον Ουρανό, τον Κρόνο και τον Δία. Γύρω από ορισμένους πλανήτες περιφέρονται ένας ή περισσότεροι δορυφόροι, που πριν συλληφθούν από τους πλανήτες, περιφέρονταν σε κοντινές τροχές. Η μάζα του ήλιου είναι χίλιες φορές μεγαλύτερη από τη μάζα του υπολείπου ηλιακού συστήματος. Ο Ερμής είναι ο κοντινότερος πλανήτης στον ήλιο, σε απόσταση 58 εκατομμυρίων χιλιόμετρων. Επειδή αφενός είναι κοντά στον ήλιο, αφετέρου έχει πολύ μικρή μάζα, δεν μπορεί να συγκρατήσει ατμόσφαιρα. Η επιφάνειά του σκεπάζεται με κρατήρες και η θερμοκρασία της φτάνει τους 430 βαθμούς Κελσίου τη μέρα, ενώ τη νύχτα πέφτει στους 170 βαθμούς Κελσίου κάτω από το μηδέν. Μετά τον Ερμή, σε απόσταση 108 εκατομμυρίων χιλιόμετρων, βρίσκεται η Αφροδίτη, που περιβάλλεται από πυκνή ατμόσφαιρα με κύριο συστατικό το διοξίδιο του άνθρακα. Η ατμοσφαιρική πίεση στην επιφάνειά της είναι τέτοια που θα συμπίεζε έναν άνθρωπο σε πάχος μιας κόλλας χαρτιού. Η επιφανειακή της θερμοκρασία είναι αρκετά σταθερή, μεταξύ 450 και 500 βαθμών Κελσίου. Η Γη είναι ο τρίτος πλανήτης από τον ήλιο σε απόσταση 150 εκατομμυρίων χιλιόμετρων. Το μέγεθός της είναι παρόμοιο με εκείνο της Αφροδίτης. Επειδή είναι πιο μακριά από τον ήλιο, η επιφανειακή θερμοκρασία της είναι τέτοια που επιτρέπει στο νερό να βρίσκεται σε υγρή μορφή.
Το γεγονός αυτό, σε συνδυασμό με τη μοναδική της ατμόσφαιρα, κάνουν τη Γη το μόνο πλανήτη του ηλιακού συστήματος που έχει αναπτύξει ζωή. Η Σελήνη είναι ο φυσικός δορυφόρος της Γης. Όπως η Γη και οι άλλοι πλανήτες του ηλιακού μας συστήματος, περιστρέφεται γύρω από τον άξονά της, ενώ συγχρόνως περιφέρεται γύρω από τη Γη. Και οι δύο κινήσεις της γίνονται σε διάστημα 28 ημερών, γι' αυτό βλέπουμε την ίδια της πλευρά. Στη διάρκεια της περίοδου των 28 ημερών, η Σελήνη περνά από διαφορετικές φάσεις. Όταν η πλευρά που βλέπουμε είναι σκοτεινή, έχουμε νέα Σελήνη. Στο πρώτο τέταρτο βλέπουμε το μισό από τη φωτισμένη πλευρά της Σελήνης, δηλαδή ένα τέταρτο από όλη της την επιφάνεια. Στην Πανσέλινο βλέπουμε όλη τη φωτισμένη πλευρά της. Στη συνέχεια περνάμε από το τελευταίο τέταρτο, όπου βλέπουμε το άλλο μισό από τη φωτισμένη πλευρά, για να φτάσουμε πάλι στη φάση της νέας Σελήνης. Ο Άρης, που είναι γνωστός και σαν κόκκινος πλανήτης, έχει δύο φυσικούς δορυφόρους. Βρίσκεται σε απόσταση 228 εκατομμυρίων χιλιομέτρων από τον ήλιο, δηλαδή περίπου μια μισή φορά πιο μακριά από τη Γη. Η λεπτή του ατμόσφαιρα περιέχει κυρίως διοξίδιο του άνθρακα. Η μέση επιφανειακή θερμοκρασία είναι 23 βαθμοί Κελσίου κάτω από το μηδέν. Η επιφάνειά του είναι ιδιαίτερα εντυπωσιακή, με μεγάλα κανάλια και τεράστιους κρατήρες που φτάνουν σε ύψος 23 χιλιομέτρων, δηλαδή περίπου 3 φορές το ύψος του ψηλότερου βουνού της Γης. Μεταξύ του Άρη και του Δία υπάρχουν χιλιάδες βραχώδη κομμάτια από το αρχαίγωνο νέφος που δεν σχημάτισαν πλανήτη και ονομάζονται αστεροειδείς. Η διάμετρός τους κυμαίνεται από 1 έως 1000 χιλιόμετρα. Η περιοχή που τους περιλαμβάνει ονομάζεται ζώνη αστεροειδών. Υπάρχουν όμως και αστεροειδείς έξω από τη ζώνη αυτή. Ο Δίας βρίσκεται σε απόσταση 775 εκατομμυρίων χιλιομέτρων από τον ήλιο, δηλαδή σε πενταπλάσια απόσταση από τη Γη. Η ερυθρά κοιλίδα που παρατηρούμε στην ατμόσφαιρά του ξεπερνά σε μέγεθος τη Γη και είναι μια ατμοσφαιρική διαταραχή που διαρκεί πολλά χρόνια. Είναι ο μεγαλύτερος από όλους τους πλανήτες του ηλιακού συστήματος. Η μάζα όλων των υπολείπων πλανητών μαζί με τους δορυφόρους τους δεν φτάνει τη μάζα του Δία. Λόγω της μεγάλης απόστασής του από τον ήλιο, η επιφανειακή του θερμοκρασία είναι κατά μέσο όρο 150 βαθμοί Κελσίου κάτω από το μηδέν. Η ατμόσφαιρά του αποτελείται βασικά από υδρογόνο και ήλιο. Γύρω από το Δία περιφέρονται 16 φυσικοί δορυφόροι. Σε διπλάσια απόσταση από το Δία, με παρόμοια σύσταση ατμόσφαιρας, βρίσκεται ο Κρόνος, με φαντασμαγορικούς δακτύλιους γύρω του. Η ατμόσφαιρά του είναι τόσο αραιή που όλος ο πλανήτης θα επέπλεε σε νερό σαν φελός. Οι δακτύλιοι του αποτελούνται από σωμάτια που δεν κατόρθωσαν να σχηματίσουν δορυφόρους, ενώ οι δορυφόροι του είναι 15. Ο ουρανός, 19 φορές πιο μακριά από ό,τι η Γη από τον ήλιο, έχει 5 δορυφόρους και αποτελείται από υδρογόνο, ήλιο και μεθάνιο. Ο παγωμένος Ποσειδώνας είναι λίγο μικρότερος από τον ουρανό, σε απόσταση 30 φορές μεγαλύτερη από την απόσταση της Γης από τον ήλιο, 4.495 εκατομμύρια χιλιόμετρα. Έχει 2 δορυφόρους και η μέση επιφανειακή του θερμοκρασία είναι 218 βαθμοί Κελσίου κάτω από το μηδέν. Ο πιο μακρινός από τον ήλιο μας πλανήτης και ο πιο μικρός είναι ο Πλούτονας. Έχει μόνο ένα δορυφόρο και ο όγκος του είναι 50 φορές μικρότερος από τον όγκο της Γης. Η Γη βομβαρδίζεται κάθε χρόνο με εκατομμύρια τόνους ύλης από το διάστημα. Τα περισσότερα κομμάτια είναι μικρά και καίγονται λόγω της τριβής που αναπτύσσεται, καθώς διασχίζουν τη γηινή ατμόσφαιρα. Όταν όμως είναι μεγαλύτερα, κατορθώνουν να διασχίσουν όλη την ατμόσφαιρα και σπάνια σχηματίζουν κρατήρες όπως αυτόν που βλέπουμε. Πέρα από τον Πλούτονα, στην άκρη του ηλιακού μας συστήματος βρίσκεται ένα σύννεφο από εκατομμύρια παγωμένα σώματα που πιστεύεται ότι είναι η πηγή των κομητών. Κατά καιρούς, κάποιο από αυτά τα σώματα φεύγει από το νέφος, αποκτά ελλειπτική τροχιά γύρω από τον ήλιο και είναι δυνατόν να πλησιάσει τους πλανήτες. Καθώς ο κομήτης πλησιάζει τον ήλιο, γύρω από την κεφαλή του δημιουργείται η κόμη από πτυτικά συστατικά που εξατμίζονται και μια ουρά που κατευθύνεται πάντα αντίθετα από τον ήλιο. Η ουρά είναι το αποτέλεσμα της πίεσης ακτινοβολίας και της πίεσης του ηλιακού ανέμου του ηλίου.
Ο άνεμος αυτός αποτελείται από φορτισμένα σωμάτια που φεύγουν συνεχώς από τον ήλιο. Το ηλιακό μας σύστημα φαίνεται πως έχει μείνει σταθερό για μερικά δισεκατομμύρια χρόνια. Υπολογίζεται ότι σε άλλα τόσα, δηλαδή σε περίπου 5 δισεκατομμύρια χρόνια, ο ήλιος θα αρχίσει να μεγαλώνει, ενσωματώνοντας αρχικά τον Ερμή, στη συνέχεια την Αφροδίτη και τη Γη. Θα ανήκει τότε στην κατηγορία των αστεριών που ονομάζονται κόκκινοι γίγαντες. Όταν εξαντλήσει όλη του την ενέργεια, θα καταρρεύσει και θα γίνει ένας αστέρας της κατηγορίας των λευκών νάνων, περίπου στο μέγεθος της Γης. Το ηλιακό μας σύστημα είναι μια κουκίδα στην άκρη της πύρας του γαλαξία μας και ο γαλαξίας αυτός δεν είναι παρά ένας ανάμεσα σε δισεκατομμύρια άλλους μέσα στο σύμπαν. Είναι πιθανό και άλλα αστέρια να έχουν πλανήτες που περιφέρονται γύρω τους και τα συστήματα αυτά να μοιάζουν ή να διαφέρουν από το δικό μας ηλιακό σύστημα. Με τόσα δισεκατομμύρια αστέρια δεν είναι εξωπραγματικό να σκεφτεί κανείς ότι υπάρχει ζωή και αλλού στο σύμπαν και ότι μια μέρα ίσως έρθουμε σε επικοινωνία με άλλους εξωγήινους πολιτισμούς. Τα διαστημόπλια Voyager μεταφέρουν ένα μήνυμα που εξηγεί ότι σε ένα μακρινό ηλιακό σύστημα, σε μια γωνιά του σύμπαντος, υπάρχει ζωή. Ας ανακεφαλαιώσουμε όσα μάθαμε για το ηλιακό μας σύστημα. Πριν δισεκατομμύρια χρόνια, ένα νέφος αερίων και σκόνης άρχισε να συμπυκνώνεται και να περιστρέφεται. Στο κέντρο του, μετά από εκατοντάδες εκατομμύρια χρόνια, σχηματίστηκε ο ήλιος. Στη συνέχεια σχηματίστηκαν οι πλανήτες. Η πλειοψηφία τους έχει δορυφόρους, όπως η Σελήνη, που περιφέρονται γύρω τους. Μόνο ο Ερμής και η Αφροδίτη δεν έχουν δορυφόρους. Ο Ερμής είναι ο πλησιέστερος πλανήτης στον ήλιο. Είναι πολύ μικρός και δεν έχει ατμόσφαιρα. Η Αφροδίτη έχει πυκνή ατμόσφαιρα και ψηλή πίεση και θερμοκρασία. Ο τρίτος πλανήτης είναι η Γη, με δορυφόρο της τη Σελήνη. Έπειτα είναι ο κόκκινος πλανήτης, ο Άρης. Ακολουθεί μια ζώνη που περιέχει χιλιάδες αστεροειδείς. Μετά τους αστεροειδείς είναι ο Δίας, ο μεγαλύτερος των πλανητών, με την τεράστια ερυθρά κοιλίδα. Ο επόμενος είναι ο Κρόνος, με τους δακτύλιους. Ο πιο εντυπωσιακός πλανήτης. Ακολουθεί ο Ουρανός. Τέλος, η πιο μακρινή, ο Ποσειδώνας και ο μικροσκοπικός Πλούτονας. Τα σώματα που συγκρούονται με τη Γη τα ονομάζουμε μετεωρίτες. Πηγή των Κομητών θεωρείται μια περιοχή με παγωμένα σώματα στα όρια του ηλιακού συστήματος. Κατά καιρούς απομακρύνονται από τον έφος και κινούνται σε ελλειπτικές τροχές γύρω από τον ήλιο. Μετά από δισεκατομμύρια χρόνια ο ήλιος θα αρχίσει να μεγαλώνει, ενσωματώνοντας τους κοντινούς πλανήτες, θα γίνει κόκκινος γίγαντας και θα τελειώσει ως λευκός νάνος. Αν το σήμα μας που ταξιδεύει στο διάστημα με το διαστημόπλιο Voyager φτάσει σε άλλους πολιτισμούς, θα μαρτυρεί για την παρουσία μας στον πλανήτη Γη.